Τα γρεβενά στο προσκήνιο. Τα γρεβενά σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για το πολιτικό σωματείο Μέγας Αλέξανδρος Βερενών. Η εκδήλωση που κάνουμε όσον αφορά το pool party είναι μια διοργάνωση η οποία είναι για πρώτη φορά, διεξάγεται για πρώτη φορά στην πόλη των Βρεβενών. Μέσα σε αυτήν την ώρα που θα είμαστε εδώ στην πισίνα με τα παιδιά, θα κάνουμε κάποια συναγωνιστικά ομαδικά παιχνίδια με σκοπό να αποφορτιστούν από τις προπονήσεις που τόσο κάθε μέρα διεξάγονται στην πισίνα των Βρεβενών. Βέβαια αυτή η διοργάνωση είναι κάτι πρωτοποριακό για μας. Ελπίζουμε να γίνεται θεσμός κάθε χρόνο ώστε να μπορούν τα παιδιά μέσα σε μια φορά στον χρόνο να μπορούν να έρθουν να κάνουν μέσα παιχνίδια διασκέδασης. Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που έχουν έρθει εδώ, μας τιμάνε με την παρουσία τους και όχι μόνο. Σε αυτό το σημείο, εκτός από αυτό, θα ήθελα να αναφέρω ότι χτες επίσημα ο Πολυβετικός Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος παρουσίασε με την παρουσία 7 αθλητών και αθλητριών. Είχαμε πολύ καλή συμμετοχή στην Νάουσα, όπου διεξήχθησαν οι προαγωνιστικές κατηγορίες 9, 10, 11, 12 χρονών. Πιο συγκεκριμένα η Κοκοσίμου Μαρία μαζί με την παράσουσα του Κωνσταντίνα βγήκαν στα προκριματικά, βγήκαν στις σειρές τους πρώτες με πολύ καλό χρόνο και ελπίζουμε να έχουμε και ανάλογη συνέχεια στο μέλλον και στους αγώνες τους οποίους θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους μικρούς μας φίλους και τους γονείς που ανταποκρίθηκαν στο σημερινό μας κάλεσμα και παρευρίσκονται στην εκδήλωση του Κολυμβητικού Συλλόγου Μεγαλέξανδρος. Η στόχη του Μεγαλέξανδρου είναι η σωστή εκμάθηση της κολύμβησης, γι' αυτό και φροντίσαμε να έχουμε μαζί μας ένα έμπειρο προπονητικό team, η συστηματική καλλιέργεια του αθλήματος της κολύμβησης, η ψυχαγωγία, καθώς και το ότι πρέπει τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια της άμυλας και του εφαγωνίζεστε. Γι' αυτό και πραγματοποιήσαμε σήμερα αυτή την εκδήλωση με σκοπό αφενός μεν να χαρούν οι μικροί μας φίλοι και να τους ευχαριστήσουμε για την προσπάθεια που καταβάλουν και αφετέρου να καλέσουμε τους νέους γονείς, νέα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα της κολύμβησης, να γνωρίσουν το σύλλογό μας και να πάρουν τις σωστές βάσεις κάτω από την καθοδήγηση των έμπειρων προπονητών μας. Αυτή τη στιγμή στο σύλλογό μας λειτουργούν τμήματα εκμάθησης ανηλίκων 4 ετών και άνω, τμήματα εκμάθησης ενηλίκων, αγωνιστική και η προαγωνιστική, καθώς και τμήμα για πρώτη φορά aqua aerobic, όπου μπορούν να έρθουν ενήλικες να γυμναστούν, γιατί όπως ξέρουμε το άθλημα της κολύμβησης γυμνάζει ακίνδυνα. Βέβαια, στόχος μας είναι και ο πρωταθλητισμός, όπως και σε κάθε αθλητικό σύλλογο και κατά καιρούς βέβαια έχουν περάσει αθλητές με υψηλές επιδόσεις από το σύλλογο, με κύριο παράδειγμα τη Χριστίνα την Παπανικολάου, την πρωταθλήτριά μας, την πρωταθλήτρια Ελλάδος, η οποία μεγάλωσε και αγωνίστηκε με το σύλλογό μας. Θα ήθελα να ενημερώσω τους γονείς ότι λειτουργούν τα νέα τμήματα το ανοιξιάτικα, έχουν ξεκινήσει νέες εγγραφές, να τους καλέσω να εμπιστευτούν το σύλλογό μας, να εμπιστευτούν τους προπονητές μας, να φέρουν τα παιδιά τους και να πάρουν τις σωστές βάσεις για μια σωστή κολύμβηση. Εσάς και τα παιδιά σας στο πρώτο pool party. Η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Ιδρύθηκε το 1999 και από τότε μέχρι τώρα τα μετάλλια και οι διακρίσεις πηγαίνουν και έρχονται. Αν και τα Γρεβενά είναι μια ορεινή περιοχή, θεωρώ ότι στην κολύμβηση έχουμε κάνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που μπορούσαμε. Οι αθλητές μας έχουν διακριθεί τόσο σε περιφερειακό όσο και σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Οι προπονητές μας είναι αυτοί που δουλεύουν ακούραστα για τα παιδιά σας. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον κύριο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο και την κυρία Χαρακλέ Ιωάννα, η οποία είναι δύο πολύ αξιέπαινοι προπονητές με ειδικότητα στην κολύμβηση και με μεταπτυχιακό πάνω στην ειδική αγωγή που αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς που μας βοηθάνε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Ευχόμαστε να περάσετε και να διασκεδάσετε και εσείς και τα παιδιά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Μεγάλου Αλεξάνδρου.